Τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε δήλωσή του, σε μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το παρακολουθήσαμε μαζί, κύριε Ρήγα. Συνοψίζοντας, να πω μόνο ότι χαρακτήρισε τα μέτρα τα οποία φέρνει η κυβέρνηση ως τέταρτο μνημόνιο και μάλιστα ένα τέταρτο μνημόνιο χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Την πρώτη απάντησή σας, το πρώτο σχόλιο σας, για να μπορέσουμε μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση. Κύριε Προσδόκου, θα απαντήσω σε όλα. Πρώτον, με μία φράση. Προσωπικός στοιχοδιοκτισμός του κυρίου Μητσοτάκη, στοίχημα προσωπικής καριέρας, αντιστασιακός, όπως αντιστασιακός ήταν και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Αυτό συνοψίζει και εξηγώ τώρα τα παρακάτω. Πρώτον, το ερώτημα θα πρέπει να εξηγήσετε και τους χαρακτηρισμούς που έχετε αποδώσει. Είναι προσωπικός, θα τα εξηγήσω γιατί είναι προσωπικός στοιχοδιοκτισμός, προσωπική καριέρα, αντίσταση, όπως έκανε αντίσταση και κατά τη διάρκεια της Χούντας. Γιατί αντίσταση αυτό. Λοιπόν, εξηγώ. Πρώτον, αφήγημα για το πρόγραμμα. Ότι θα έχουμε πρόγραμμα, έχουμε μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Δεν είναι αυτό. Τι θέλει ο κ. Μητσοτάκης, θέλει νέα χρηματοδότηση εντός μνημονίων, εντός προγράμματος ή να βγούμε από την Επιτροπή αυτό που λέμε εμείς τελειώνει η ιστορία μνημόνια και επιτροπία. Αυτό είναι το στίγμα. Δηλαδή στις αγορές, ελάφρυνση του χρέους. Δύο. Ποια ελάφρυνση του χρέους μιλάει αυτή τη στιγμή και θυμήθηκε για το χρέος. Ήταν αυτοί που ζητούσαν την βιωσιμότητα του χρέους. Πιστοποιητικό βιωσιμότητα του χρέους. Και αποδεικνύεται ότι και κυβερνήσεις, οι οποίες είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια, στο Νότο, έχουν πια μπει σε αυτή την αντίληψη. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι οι κοινωνίες με τις πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν από το σκληρό πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού δεν ήταν προς όφελος των κοινωνιών και ήταν εις βάρος αυτών των οικονομιών. Ναι, αλλά πώς μπορούμε να μιλάμε για έξοδο από το πρόγραμμα όταν εδώ έχουμε μπροστά μας μία λίστα με συμφωνημένα νέα μέτρα, κύριε Ρήγα. Ακούστε, λέω λοιπόν, είναι ξεκάθαρο τι λέω. Ξεκάθαρο, τελειώνει η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι μέσω αγορών. Αυτό είναι το στοίχημα και αυτό θα γίνει. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Ναι, αλλά μένουν μέτρα για μετά το 18. Τα μέτρα, κυρία Μπουσδούκου, τα μέτρα θα τα δούμε και στο σύνολό τους. Γιατί είναι και τα πλεονάσματα. Θέλω να απαντήσω και στα πλεονάσματα. Θα τα δούμε στο σύνολό τους. Και όταν η χώρα έχει μπει στην κανονικότητα, έχει βγει στις αγορές, έχει υπάρξει η ανάπτυξη που θα υπάρχει όσο και να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό σημαίνει ότι η χώρα έχει δυνατότητες, όταν είναι έξω από την Επιτροπή, δυνατότητες επιλογών. Είμαι σαφής, τι λέω. Επίσης, ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία μίλησε για το πλεόνασμα. Κοιτάξτε τώρα, γι' αυτό λέω είναι τυχοδιοκτισμός. 4% πλεονάσματα είχε καθορίσει, είχε συμφωνήσει μέχρι το 2030. Θέλετε να σας πω τα νούμερα, γιατί μιλάει για νούμερα και για την αριθμητική, αλλά έχει χάσει πλήρως την αξιοπιστία του με την αλήθεια. Ποια είναι τα νούμερα, ότι 8 δις θα ήταν επιπλέον μέτρα, θα χρειαζόταν με τα πλεονάσματα που είχε συμφωνήσει για το 2016. Και δεν θέλω να συνεχίσω παραπέρα. Πάμε τώρα. Γιατί μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχουμε αντίληψη Μαδούρο, δεν ξέρω τι άλλο, τι είπε εκεί. Να τον ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη, αυτούς προστατεύει που είναι αντιπρόεδροι στην Νέα Δημοκρατία, τα όσα είχαν πει και υμνούσαν τη Χούντα. Να τον ρωτήσω ότι έφτασε και έκανε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, ότι είχε έφτιαξε επιστράτευση εργαζομένων. Πού τα είδαμε αυτά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με μια κυβέρνηση η οποία είναι η πλέον δημοκρατική, που πήγε και σε δημοψήφισμα, αλλά κυρίως πήγε και στην έγκριση του ελληνικού λαού την συμφωνία. Να τελειώνει το παραμύθι και κυρίως να κλείσει και να συνεχίσει. Εγώ το εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια τακτική. Είναι μια τακτική η οποία δείχνει το βέρτιγκο, εκλογές το 2019 και θα σας έλεγα ας μαζέψει τους ευρωβουλευτές του, γιατί το είπε και ο ίδιος σήμερα όμως, αλλά φαίνεται είναι η στρατηγική, ότι διαμαρτύρεται ως προς τους θεσμούς, διαμαρτύρεται ως προς τον κύριο Μοσκοβιστή, ως προς τον κύριο Γιουγκέρ, αυτά τα οποία είπαν και στο Ευρωκοινοβούλιο για την χώρα το οποίο, που έχει φτάσει και που έχει οδηγηθεί σήμερα με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ας μην παρακαλούν λοιπόν, ας μην σκύβουν το κεφάλι απέναντι σε αυτούς οι οποίοι εν πάση περιπτώσει, συμφωνούν σε ορισμένα πράγματα ή θεωρούν ότι έχουμε πάει καλά. Άλαι. Γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει η κυρία Μπουσδούκου. Είναι επικίνδυνο να παρακαλάνε Έλληνες πολιτικοί και να βάζουν όχι τη φανέλα της Ελλάδος όπως ισχυρίζονται, αλλά να βάζουν άλλη φανέλα. Να παρακαλάνε να μην τελειώσει η αξιολόγηση, να μην προχωρήσουν και ότι είναι αυτά τα οποία προτείνουν, αυτά τα οποία εμείς υλοποιούμε και κυρίως τα λόγια τα οποία λέγονται, έστω και από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, αλλά έχουν αντιληφθεί ότι ήταν μια χώρα η οποία ήταν στη διαπλοκή με ευθύνη αυτών των κυβερνήσεων
και ήταν διαπλοκή. Το τρίγωνο το γνωρίζετε και αυτό γινόταν. Το τρίγωνο, μιλάτε με αρκετά υπονοούμενα. Όχι, δεν μιλάω. Το τρίγωνο ήταν μέσα μαζικής ενημέρωσης τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης τράπεζες και πολιτικό σύστημα. Αυτό φαίνεται από όλα ότι ήταν με την εξυπηρέτηση μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία δινόντουσαν και το πώς είχε στηθεί το πάρτι της φοροδιαφυγής όλα αυτά τα χρόνια. Και μια απάντηση οφείλω. Εσείς έχετε λύσει τα θέματα της διαπλοκής. Ναι, είναι σαφές. Έχω μια απάντηση. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Μπουζδούκου. Σας ακούω με προσοχή τόση ώρα. Εσείς έχετε λύσει. Θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Είστε ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα αντιμετώπισης της διαπλοκής από την κυβέρνηση. Έχουμε κάνει τόσα και νομίζω ότι αυτό το σύστημα το οποίο έχει θα σπάσει τελείως. Έχουμε κάνει πάρα πολλά και φαίνονται από το τι και με τις λίστες ότι. Ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής και κυρίως ότι μπαίνουν οι φραγμοί, τα όρια, οι όροι για να σταματήσει αυτό το σήμα. Θα απαντήσω όμως γιατί άφησε υπονοούμενο ότι καλύπτουμε και προφανώς για την συζήτηση που έγινε στη Βουλή προχθές και θέλω να σας πω ότι η τροπολογία, εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν και να απαντήσει στους εργαζόμενους σε κάποιο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε να χρέη, ούτε λαθρεμπόριο, ούτε τίποτα. Θα πληρωθούν όλα. Αλλά αν τα πληρώσουν, θα τα πληρώσουν αυτές οι ειδικήσεις οι οποίες ήταν και αυτές οι οποίες στήριζε η κυβερνήση προηγούμενες. Περί αυτού πρόκειται. Και μου λέει τώρα μένα ο κύριος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, ότι διαγράφουν. Κανένα πρόστιμο δεν διαγράφεται. Και κυρίως θα σας έλεγα ότι να θυμηθούν ότι σε μία νύχτα είχαν διαγράψει πρόστιμα σε μεγάλες εταιρείες πετρελαίων και λαθρεμπορίου. Με τροπολογίες της νύχτας. Με τότε τον κύριο Στουρνάρα, λοιπόν, Υπουργό Οικονομικών. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, κύριε Ρήγα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Σημείωσα νωρίτερα μία φράση την οποία είπατε, ότι βγαίνοντας, και μας το εξηγήσατε και στο πρώτο μέρος της τοποθέτησής σας πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι βγαίνοντας ουσιαστικά και στις αγορές, παίρνοντας και κάτι χειροπιαστό και όχι κάτι θεωρητικό και περιγραφικό, είπατε, για το χρέος, τότε πια θα οδηγηθεί η χώρα εκτός των προγραμμάτων, εκτός των μνημονίων και θα υπάρχουν δυνατότητες επιλογών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα μέτρα τα οποία σήμερα μαθαίνουμε και σήμερα το πρωί μπήκαν οι υπογραφές στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι μέτρα τα οποία θα υπάρχει το περιθώριο στην πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της κυβέρνησης να εφαρμοστούν ή όχι? Ό,τι ψηφίζεται εφαρμόζεται, αλλά υπάρχει η διαδικασία της συνεχής διαπραγμάτευσης, κύριε Μπουζδούκου. Και όταν η οικονομία της χώρας, παρά τις προβλέψεις που κάνουν και παρά αυτά θα είναι διαφορετική η περίοδος εκείνη, όταν η ανεργία θα μειωθεί, γιατί την καταφέραμε μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο από 27% να την πάμε στο 23%, 24%, 23% περίπου το 100. Τώρα, γι' αυτό λέω ότι το αφήγημα ας το αλλάξουν, ας το αλλάξουν. Εγώ θα έλεγα αν το συνεχίσουν, μας διευκολύνει κιόλας. Μια χαρά είναι το αφήγημά τους. Αν, ειλικρινάς μιλάω, έχω εντυπωσιαστεί σήμερα από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Έχω εντυπωσιαστεί. Στις 22 Μαΐου η κυβέρνηση προσδοκά να πάρει κάτι χειροπιαστό για το χρέος. Εάν αυτό το κάτι δεν έρθει, μένουμε σε αυτό το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν εφαρμόζεται αυτά τα οποία συμφωνείτε και θα ψηφίσετε. Ο Τσίπρας, είναι η διαφορά η μεγάλη η οποία υπάρχει. Είναι η ειλικρίνεια, δεν είναι αυτός ο οποίος δεν κάνει προσωπικό τυχοδιοκτισμό, είναι αυτός ο οποίος δεν κάνει προσωπική καριέρα. Και μιλάω ως πρόσωπο, αλλά εδώ είναι μια συλλογική προσπάθεια ενός ολόκληρου κόμματος. Αυτή είναι η διαφορά. Και βεβαίως ισχύει αυτό το οποίο είπε, ότι όλα είναι πακέτο εκείνη την περίοδο. Αν δεν έρθει βεβαίως, το χρέος, δηλαδή. Βεβαίως, και το θα είναι πακέτο, θα ισχύουν όλα αν υπάρχουν και τα μέτρα της ελάφρυνσης. Το είπε και νομίζω ήταν ξεκάθαρο στη συνέντευξη την οποία έδωσε. Νωρίτερα αναφερθήκατε, χαρακτηρίσατε μάλλον το μείγμα των μέτρων που περιέχονται σε αυτή τη συμφωνία ως κάποια τα οποία είναι ικανοποιητικά, κάποια τα οποία δεν είναι τόσο ικανοποιητικά και έχει υποχωρήσει μεταξύ όλων των υπολείπων πλευρών και αυτή της Ελλάδας. Αλλά δεν καταλάβαμε πού έχει υποχωρήσει η Αθήνα και ποια είναι εκείνα τα μέτρα, γιατί αναφερθήκατε μόνο στα θετικά, ποια είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία δεν είναι ικανοποιητικά. Ναι, κυρία Μπουζδούκου, εγώ θα σας έλεγα ότι ορισμένα που έχουν να κάνουν ακόμα και με την... και ήταν και μια μάχη μεγάλη και με το αφορολόγητο, αλλά κυρίως, αλλά γι' αυτό υπήρξαν και τα αντίμετρα για τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών. Και για τα ζητήματα της Κυριακής, λέω, έχουμε μια άλλη αντίληψη, ότι δεν διευκολύνουν την κίνηση της αγοράς. Λέω εγώ τι εννοώ. Και τι εννοώ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη στήριξης. Προφανώς υπήρξε μια συμβαστική λύση, η οποία αφορά τις τουριστικές περιοχές. Εγώ θέλω να ενισχύσω. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πηγαίνω στην αγορά την τοπική μου και ενισχύω. Και το λέω ευθέως αυτό.
Γιατί είναι αυτό? Γιατί πρέπει να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα, είναι πράγματα τα οποία δεν, κατά την δική μας οπτική, το άλλο μοντέλο της παραγωγικής ανάπτυξης, το οποίο θα σιγά σιγά και με τα θέματα τα οποία θα μπουν και με τα αναπτυξιακά την επόμενη περίοδο, είναι το άλλο μοντέλο που θέλουμε εμείς να δώσουμε. Και έχει συνάφεια και με την κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας, που αφορά και το κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης. Νομίζω ότι είναι η άλλη αντίληψη, και θα κριθούμε γι' αυτό, η άλλη αντίληψη για την χώρα μας, μια χώρα η οποία πρέπει να είναι όχι παρίας, όχι ζήτουλας, και όχι μια χώρα η οποία όλη την προηγούμενη περίοδο, γιατί δεν έχουμε ευθύνη που βάλαμε το ΔΝΤ, θα απολογηθούν αυτοί που βάλαν το ΔΝΤ μέσα στη χώρα. Το διατηρήσατε όμως, κύριε Ρίγα. Τώρα πια μιλάμε για τα δικά σας χρόνια διακυβέρνηση. Ακούστε, κύριε Αποστόπουλο, συμφωνούμε. Δεν ξαναγυρνάμε πάλι πίσω στην παρούσα φάση. Ακούστε λιγάκι. Αυτοί οι οποίοι συμφωνήσανε, και συμφώνησε και η Ευρώπη, γιατί και η Ευρώπη έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την είσοδο του ΔΝΤ, αλλά για άλλο λόγο το λέω, ότι μπορούσε και έπρεπε η Ευρώπη με τις συλλογικές διαδικασίες και με τον άλλον τρόπο να λύνει τα ζητήματά της, έχουν και την ευθύνη. Που τότε δεν. Εμείς το βρήκαμε, προφανώς το βρήκαμε. Εμείς έχουμε καμία ευθύνη. Προφανώς το βρήκαμε. Εμείς έχουμε, κυρία Μπουσδούκου, έχουμε την ευθύνη. Η κυβέρνηση έχει καμία ευθύνη. Βεβαίως έχει την ευθύνη, κυρία Μπουσδούκου, ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, στα δύο χρόνια, να κρυφθούμε και ανεπάρκειες. Εγώ δεν λέω, και να υποθούν οι ανεπάρκειες. Στα δύο χρόνια όμως, πέστε μου, το κοινωνικό εισόδημα, ότι όλοι οι συμπολίτες μας έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτά δεν είναι κρίσιμα. Το αφορολόγητο που πάει στα τάρταρα, η υπερφορολόγηση που είναι κάτι που βιώνουμε σήμερα, για να μην πάμε στο. Είναι όπως τα ασφαλιστικά. Για να μην πάμε στο αργότερα. Τα ασφαλιστικά, να έρθουμε στο σήμερα. Στην υπερφορολόγηση, κύριε Ρίγα. Μα ήμουν εξ αρχής αυτός που δεν πανηγύριζα και είπα ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας ικανοποιούν. Συμβιβασμός γίνεται. Αλλά το μέτρο θα δούμε. Πώς να σου πω κάτι. Τα ασφαλιστικά των αγροτών. Τι λεγόταν τόσο καιρό? Η ασφάλιση των αγροτών όλοι, και αποδείχθηκε από τους ίδιους, το 80% είχαν μικρότερη ασφάλιση. Γιατί λοιπόν διαμορφώμε ένα τοπίο? Προφανώς υπάρχουν στο περιορισμό. Να λάβουμε υπόψη μας και το περιορισμό τον οποίο έχεις. Το αφήγημα λοιπόν το δικό μας, και η προσπάθεια είναι, έχει αριστερό αποτύπωμα. Έχει, το κάναμε. Με ζόρι λίγο το κάναμε. Και ποιο είναι αυτό? Αυτά που σας είπα, και για τα μέτρα για το κοινωνικό εισόδημα, και για την στήριξη της ανεργίας, και για τα θέματα του νοσοκομείου και την δυνατότητα των συνανθρώπων μας να έχουν όλοι ιατρική περίθαλψη. Ειλικρινά πιστεύετε ότι εξισορροπεί το ένα σκέλος με το άλλο? Η εξορρόπηση είναι στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, νομίζω, κυρία Μπουσδούκη. Και εκεί βλέπω γιατί δεν λέτε αυτά μέτρα τα θετικά και επιμένετε σε αυτό. Τα θετικά μέτρα, δηλαδή, δεν είναι σωστό? Όχι, ρωτάω δημόσια τώρα. Παρουσιάσαμε και τα δύο μέτρα, βεβαίως, κύριε Ρίγα. Μην πέφτουμε στην παγίδα των λέξεων. Άλλο λέω. Λίγο στην ουσία, διότι αν θέλετε και ένα παράδειγμα, ο συνταξιούχος ο οποίος θα δει τη μείωσή του, ναι. Λά, θα τα δούμε τώρα. Θα τα δούμε όλα τα 19. Άστο, μέχρι το 19 θα τα δούμε, κυρία Μπουσδούκου. Μα δεν το συμφωνήσατε, κύριε Ρίγα. Κύριε Μπουσδούκου, σας εξήγησα ότι η διαπραγμάτευση είναι και συνεχής. Η οικονομία της χώρας ήταν διαφορετική. Αφήστε λοιπόν να το δούμε. Μην διαμορφώνουμε με την ίδια αντίληψη του κόφτη και ο κόφτη δεν υπήρξε. Ξυπνούσαν όλοι οι εργαζόμενοι. Μισό λεπτά, κύριε Ρίγα, γιατί εδώ πέρα θα έχουμε άλλη αίσθηση της πραγματικότητας. Μισό λεπτάκι. Όχι, εγώ δεν λέω. Μισό λεπτάκι. Έχουμε στα χέρια μας, εδώ πέρα είναι και οι κάρτες που ετοιμάσαμε, μία σειρά μέτρων τα οποία σήμερα 6 ώρα το πρωί κατέληξαν ότι βγήκε λευκός καπνός με αυτά τα μέτρα όλες οι πλευρές. Τι μου λέτε τώρα, ότι ζούμε σε παράλληλο σύμπαν και συζητάμε κάτι από το μυαλό μας? Κυρία Μπουσδούκου, δεν συζητάμε τίποτα. Τα είπαμε όλα, μα και εγώ τα είπα. Άλλο, μα μου λέτε τι την κάνουμε τη συζήτηση. Λέω άλλο πράγμα. Είναι το εξής. Τα μέτρα λοιπόν αυτά τα οποία έχουν εκεί είναι δύσκολα στοιχεία. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ασαρωσμένα. Και δέστε όμως το ανάποδο του αντίμετρου, γιατί και αυτό πρέπει να παρουσιάζουμε. Δηλαδή ότι θα έχουν μείωση στα φάρμακα με βάση το εισόδημα και όχι μόνο οι συνταξιούχοι. Αυτό δεν είναι θετικό, δεν το αντισταθμίζει. Είπαμε. Ωραία, το αντισταθμίζει, είπαμε, αντισταθμίζει, κυρία Μπουσδούκου. Αντισταθμίζει εκείνον που θα δει μείωση στη σύνταξή του. Μπορεί και θα είναι το ίδιο και το αυτό. Μπορεί δεν να αντισταθμίσει και κάποιοι προφανώς θα μειωθεί. Ορισμένα πράγματα. Αντισταθμίζει όμως, και αυτό είναι, λάβετε υπόψη σας το περιορισμένο πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Και αυτό κάναμε. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση η οποία κάναμε, με όλα τα αρνητικά τα οποία μπορούσε να έχει μια διαπραγμάτευση. Το ερώτημα πάντα μπαίνει, η μεγάλη εικόνα πιάνει. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι αλλάζει στην Ευρώπη. Αλλάζουν στοιχεία στην Ευρώπη. Αυτή έχει σημασία. Αλλάζουν οι αντιλήψεις. Και αλλάζει και το βασικό ήταν με το θέμα του χρέους. Κουβέντα δεν ακουγόταν για το χρέος τόσα χρόνια. Κουβέντα δεν υπήρχε για το χρέος. Και άνοιξε η συζήτηση για το χρέος.
είναι το βασικό, το κλειδί για τις οικονομίες της Ευρώπης. Και να πάρει μια προοδευτική κατεύθυνση η Ευρώπη και στην οικονομία της. Πότε βλέπετε να ψηφίζονται, κύριε Ρήγα? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Φαντάζομαι ότι μέχρι. Καλά, αυτό πρέπει να έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου μέχρι να πάμε στο Eurogroup. Τώρα αυτό είναι θέμα της διαδικασίας της κυβέρνησης και της Βουλής να ορίσουν τις ημερομηνίες. Θα υπάρξει κάποια. Υπάρχει μάλλον κάποια ανησυχία από το εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας? Όχι, δεν θεωρώ ότι έχει γίνει και θα γίνει και η συζήτηση επιπλέον. Είναι συμπαγής και συντεταγμένη η πλειοψηφία της Βουλής. Στο κόμμα έχει γίνει συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή. Έχει δοθεί η κατεύθυνση με συντριπτική πλειοψηφία. Νομίζω ότι με συλλογικό τρόπο όλοι έχουμε αισθανθεί το βάρος και την προσπάθεια την οποία κάνουμε και ο στόχος μας είναι να έχουμε αποτέλεσμα συγκεκριμένο το οποίο θα ακριθούμε στις εκλογές και εκεί όλοι θα κάνουμε ταμείο. Δεν τις φοβάστε τις εκλογές άρα? Και εκλογές θα τις κερδίσουμε, κυρία Μπουσδούκου. Και θα τις κερδίσουμε όχι για κανένα λόγο. Όχι για κανένα λόγο, γιατί θέλουμε να είμαστε. Είναι γιατί εκεί θα φανεί και θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Θα φανεί η μεγάλη προσπάθεια που έγινε η χώρα να μπει σε κανονικότητα. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβαινε σε μια χώρα που εγώ και ως εκπαιδευτικός δεν μπορούσα να το αντιληφθώ. Μια κοινωνική καταστροφή και μια κοινωνική διαδικασία η οποία δεν μας τιμούσε. Που είχε διαμορφωθεί με ευθύνη των πολιτικών. Αναφορικά με την αιχμή, μάλλον δεν ήταν αιχμή, ευθέως το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την έμεση αναφορά του, δεν το κατονόμασε στον Υπουργό Οικονομικών και το Αφορολόγητο. Είχε πει ο κ. Τσακαλώτος ότι θα παραιτηθεί αν φύγει κάτω από τις 9.000 και έχει πάει στο 5.680. Ο κ. Τσακαλώτος όμως έχει φέρει και τα αντίμετρα. Και έφερε και τη μειώση των φορολογικών συντελεστών. Άρα λοιπόν έχει φέρει και κάτι διαφορετικό. Τότε που μιλούσαμε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και νομίζω ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος έχει κάνει εξαιρετική προσπάθεια μαζί με τον Πρωθυπουργό της χώρας αυτή τη στιγμή στα μέτρα τα οποία ήταν των περιορισμών της συμφωνίας την οποία είχαμε. Μάλιστα. Για να μην πάει η συμφωνία σε άλλη πλευρά όπως παρακαλούσε ο κ. Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρήγα, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.